Με αντεγκλήσεις, αποχωρήσεις παρατάξεων και αποχή από τις ψηφοφορίες, ολοκληρώθηκε το τριήμερο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στο Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη. Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν όταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης έθεσε σε ψηφοφορία το ερώτημα εάν θα έπρεπε το εκλογικό σύστημα να συζητηθεί από την κυβέρνηση τώρα ή αργότερα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 7-8 χρόνια μπήκε σε μια βαθιά κρίση. Όχι μόνο οικονομική, αλλά κρίση θεσμών και αξιών. Και η κρίση αυτή, η οποία εξελίσσεται δυστυχώς για όλους μας, σε παρακμή, διότι πώς μπορεί κανείς να μεταφράσει 500.000 νέους Έλληνες να βρίσκονται σε λίγα χρόνια, σε 2, 3, 4 χρόνια, έξω μετά την παραγωγική διαδικασία που πήραν πρωτίστως ως επιστήμονες ή επαγγελματίες να παράγουν έργο έξω από τη χώρα τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης όταν άλλες χώρες εισαγάγουν νέους εγκέφαλους, εμείς σήμερα έχουμε αφυδατωθεί. Παρακμή, γιατί χάνουμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή ακόμα και για την Ευρώπη τη δυνατότητα ενδεχομένως να συνονοηθούμε. Εγώ κράτησα αυτό που είπε ο Υπουργός. Είμαστε, αν θέλετε, από την τύχη, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε κομματικά, να μπούμε σε μια βάση συνεννόησης πρωτίστως για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, στην κρίσιμη εποχή. Σε αυτή την οκταετία υπήρξαν άγριες περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών, εφαρμογή σκληρών μέτρων στο αδιέξοδο τελικά από ό,τι απεδείχθη των μνημονίων. Διότι βιώνουμε μια παρατεταμένη κρίση, ύφεση, που δεν ξέρουμε επιτέλους και πότε θα σταματήσει. Γιατί έχουμε χάσει πάνω από το 25% του ακαθάριστου εθνικού πόρου προϊόντος και αυτό συμβαίνει μόνο σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση βάσει των οικονομολόγων και εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν πώς ακριβώς μπορεί να αναπτυχθεί μια χώρα.